Γεώργιος Καραϊσκάκης στα σύνορα του μύθου. Ο Ρον χάλασε. Venom 2. Μόνη με τα όνειρά της. Γκαγκάρι. Quo Vadis Aida. Μιναμάτα. Ανάμνηση. Δεν υπάρχει κακό. Όπως βλέπετε όμως, υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες αυτή την εβδομάδα. Θα προλάβουμε να παρουσιάσουμε μερικές από αυτές. Το Quo Vadis Aida και το Γκαγκάριν είναι οι δύο επιλογές για τους συνεφίλ μας. Η πρώτη έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες στον Όσκαρ, διεκδικώντας το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας. Η δεύτερη κέρδισε το βραβείο στο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας. Η ανάμνηση του Απίτσατ Πόγκ Βερεσεθάκουλ με την Τίλντα Σουίντον στον πρωταγωνιστικό ρόλο μας παρουσιάζει την οπτική μιας γυναίκας που ασχολείται με την ανθοκομεία και επισκέπτεται την αδελφή της. Εκεί αρχίζει να ακούει κάποιους παράξενους ήχους που δεν γνωρίζει την προέλευσή τους. Μια ποιητική αλληγορία εικόνων και συναισθημάτων από τον μοναδικό σκηνοθέτη που έχει κερδίσει και χρυσό φοίνικα. Το Μιναμάτα είναι η αληθινή ιστορία του φωτογράφου του περιοδικού Life, Eugene Smith. Τον υποδίεται ο Johnny Depp, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε στο φεστιβάλ της Ρώμης αυτές τις μέρες. Οικολογική καταστροφή, ψέματα και ανησυχίες το 1971, όταν ένας φωτογράφος ταξιδεύει στην Ιαπωνία για να βρει την αρχή του νήματος μιας πολύ σκοτεινής ιστορίας. Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να δουν το ρόλο που χάλασε. Οι λίγο μεγαλύτεροι, με διάθεση όμως σαν τους προηγούμενους, μπορούν να δουν το δεύτερο μέρος του Venom.